Καλησπέρα σε όλους. Όπως ξέρετε από χτες είμαστε σε μια παγκόσμια πανδημία με περαιτέρω εξάπλωση αυτής της νόσου του νέου κοροναϊού σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Στην πατρίδα μας σήμερα ανακοινώνουμε 117 συνολικά κρούσματα για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση στην Ελλάδα. Από αυτά τα 107 έχουν γνωστή επιδημιολογική σύνδεση με άλλα κρούσματα. 82 ανήκουν σε αυτό που ονομάζουμε εισαγόμενα κρούσματα και 25 είναι επαφές τους. Βέβαια, μέσα σε αυτά ένας μεγάλος αριθμός είναι ο αριθμός των εισαγών από τις εκδρομές στους Αγίους Τόπους και 10 κρούσματα χωρίς κάποια γνωστή επαφή. Έχουμε ακόμα 15 κρούσματα τα οποία η διερεύνηση συνεχίζεται. Από όλα μας τα κρούσματα 34 νοσηλεύονται, εκ των οποίων 3 σε ΜΕΘ και 2 έλαβαν εξιτήριο σήμερα στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο η μητέρα και το παιδάκι της. Έχουν γίνει συνολικά περισσότεροι από 2.180 ελέγχους. Στα πλαίσια των εξελίξεων και των ανακοινώσεων από τον ΠΟΗ έγινε σήμερα συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Λοιμοξιολόγων και περαιτέρω συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής του Υπουργείου που αποφασίζει σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Κεντρικής μας Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Αποφασίστηκε αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων όπως θα εξειδικευτεί στην απόφαση για 15 μέρες, αναστολή της λειτουργίας των παιδοτόπων, των γυμναστηρίων, των θεάτρων, των κινηματογράφων και των χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ιδιωτικών και δημοσίων, καθώς και των κέντρων διασκέδασης για 15 μέρες. Η λειτουργία μουσείων και αρχαιολογικών χώρων θα γίνει σύμφωνα με τις συστάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Όσον αφορά τον εργαστηριακό έλεγχο, θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι σύμφωνα με τα ειδικά κριτήρια που θέσπισε για την ιεράρχηση του εργαστηριακού ελέγχου το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, έτσι και εμείς υιοθετήσαμε αυτά τα κριτήρια στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας σήμερα. Και πρέπει να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αυτά τα κριτήρια αναφέρεται ότι οι πολίτες με ήπια συμπτώματα δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στα νοσοκομεία για έλεγχο. Υπάρχει κίνδυνος μετάδοση της νόσου σε ευπαθείς ομάδες, αλλά και να κολλήσουν οι ίδιοι αν έχουν κάποια άλλη ίωση. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα είχαμε την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση της γρίπης. Η γρίπη συνεχίζει τη δραστηριότητα στην κοινότητα. Έχουμε λοιπόν υιοθετήσει αυτά τα κριτήρια εργαστηριακού ελέγχου, τα ευρωπαϊκά, στα οποία δίνεται προτεραιότητα για την εξέταση στους συμπολίτες μας με σοβαρή αναπνευστική νόσο, καθώς και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με χρόνια προβλήματα υγείας. Σας θυμίζω εδώ ότι το πιο αποτελεσματικό μέτρο περιορισμού της επιδημίας είναι ο αυτοπεριορισμός στο σπίτι για τα άτομα χαμηλού κινδύνου με την εμφάνιση συμπτωμάτων ίωσης, ενώ για τα άτομα υψηλού κινδύνου θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους. Σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε ένας-ένας τις ερωτήσεις, σας παρακαλώ. Η κύριε Φημιάδο από το Έθνος. Σας προβληματίζει αυτή η αύξηση του αριθμού των ατόμων που προβάλλονται από τον ιό πλέον και δεν είναι ταυτοποιήσιμοι. Αυτός ο αριθμός, αν μπορείτε να μας επαναλάβετε κάτι που μας είχατε πει στο παρελθόν, πόσο μεγαλύτερος εκτιμάται ότι μπορεί να είναι? Πριν λίγο καιρό μας είχατε πει ότι μπορεί να είναι εκατονταπλάσια. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, όσο περνάει και ανεβαίνει η εξάπλωση της νόσης στην κοινότητα, όπως γίνεται στις περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, θα είδατε πολύ περισσότερα κρούσματα από εμάς στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ολλανδία, σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Θα βλέπουμε μια άνοδο των κρούσματων και από κάποια στιγμή και μετά, όπως και με τη γρίπη, θα μετρούμε τα σοβαρά μας κρούσματα. Θα μετρούμε αυτούς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ και τους θανάτους. Έχει μεγάλη σημασία σε αυτή την πρώιμη φάση να έχουμε μια εικόνα του τι γίνεται στη χώρα, ακόμα και με αυτά τα κρούσματα που όπως είδατε τα περισσότερα είναι ήπια, για να βλέπουμε την εξέλιξη της επιδημίας και έχει στηθεί μηχανισμός εργαστηριακής διάγνωσης και σε ήπια περιστατικά, ο οποίος θα λειτουργήσει από τον ΕΟΔΗ άμεσα, για να βλέπουμε τι γίνεται και στην κοινότητα. Θυμηθείτε εδώ ότι ταυτόχρονα με τον νέο κοροναϊό κυκλοφορεί στην κοινότητα, όχι σε όλα τα μέρη της πατρίδας μας, και η γρίπη, η οποία εμφανίζει και αυτή πυρετό και βήχα. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν, εδώ πέρα χαρακτηριστική δυσκολία στην επιτήρηση είναι το να επιτηρείς δύο νόσους ταυτόχρονα που κάνουν τα ίδια συμπτώματα. Και πάλι θέλω να πω εδώ ότι
η κατάσταση της εξάπλωσης είναι αναμενόμενη. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Ίσα-ίσα το έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Και νομίζω τα μέτρα που πήραμε, αυτά τα μέτρα που ήταν προληπτικά μέτρα, έχουν συντελέσει σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, την αποτελεσματικότητα των μέτρων θα τη δούμε σε περίπου 2 με 3 εβδομάδες, που θα έχουμε μια πλήρη εικόνα για την εξέλιξη της νόσου. Τα ορφανά, όπως ονομάζονται κρούσματα, τα κρούσματα τα οποία δεν έχουν σαφή πηγή έκθεσης, δεν σημαίνουν κάτι άλλο εκτός από το ότι υπάρχουν κύκλοι μετάδοσης στην κοινότητα, τους οποίους τους περιμέναμε και θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η προστασία σε πληθυσμιακό επίπεδο των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Οι άνθρωποι που είπαμε προχτές είναι ηλικίας άνω των 70 ετών, ανεξάρτητα αν έχουν πρόβλημα υγείας. Οι άνθρωποι που έχουν χρόνια νοσήματα, και εδώ τονίζω τα κάρδια αγκιακά, τα αναπνευστικά, τα χρόνια αναπνευστικά, το διαβήτη και άλλες καταστάσεις ανοσοκαταστολής, όπως αυτές έχουν εξειδικευθεί από την ομάδα εμπειρογνωμόνων και από τον ΕΟΔΗ, και για τα οποία υπάρχει προτεραιότητα για τον εργαστηριακό έλεγχο. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι οι άνθρωποι τρέχουν να δουν αν έχουν τον ιό, ενώ έχουν ελαφρά συμπτωματολογία και κινδυνεύουν να μεταδώσουν τον ιό σε ευπαθείς ομάδες αλλά και σε νοσοκομεία, μέσα στα νοσοκομεία, στον χώρο των νοσοκομείων που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος χώρος. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν είναι αυτό το μήνυμα που περνάμε στον κόσμο. Το μήνυμα που περνάμε στον κόσμο είναι ψυχραιμία. Είναι μια νόσο η οποία απειλεί κατά κύριο λόγο τις μεγάλες ηλικίες και τις ευπαθείς ομάδες, όπως και η γρήπη. Δεν απειλεί τους νέους. Δεν χρειάζεται να ξέρετε το αποτέλεσμα, αν το έχετε ή δεν το έχετε, αν είστε χαμηλού κινδύνου νέοι άνθρωποι. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι να μείνετε σπίτι σας, να αποφεύγετε τις συγκεντρώσεις. Και είδατε σήμερα επεκτείναμε κάποια από τα μέτρα και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους, γιατί δεν είναι σωστό τώρα να κλείνεις τα σχολεία και να μαζεύονται στα μπαρ, στις καφετέριες και οπουδήποτε αλλού βρίσκουν χώρο να συναθρίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Όχι, δεν είναι κέντρα εστίασης και είναι μόνο κέντρα διασκέδασης και χώροι καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Άρα θέλει προσοχή. Εγώ τι θέλω να τονίσω εδώ. Θέλω να τονίσω ότι η συνάθρηση, όταν είναι υπερβολική και όταν δεν υπάρχει αυτή η αποστασιοποίηση ανθρώπων που έχουν συμπτώματα με άλλους ανθρώπους, οπουδήποτε και να πάτε, κινδυνεύετε να μεταδώσετε την νόσο σας. Έτσι, δεν μπορούν να κλείσουν τα πάντα. Αλλά πρέπει να πάρουμε το μήνυμα. Αποφεύγουμε τις συναθρήσεις όταν έχουμε συμπτώματα. Αποφεύγουμε τις πολύ στενές επαφές, χειραψίες. Έχουμε το αντισηπτικό μαντιλάκι μαζί μας. Έχουμε πρόσβαση σε σαπούνι και νερό. Έχουμε το χαρτομάντιλο να αρχίσουμε και βήχουμε και απομονωνόμαστε. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Μην κοιτάτε, δεν μπορούμε να τα κλείσουμε όλα, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι άνθρωποι να έχουν την ατομική ευθύνη πάνω απ' όλα αυτή τη στιγμή. Για ποιο λόγο? Όχι γιατί είναι ένας θανατηφόρος ιός, το ξανατονίζω. Ένας ιός ο οποίος θα προσβάλλει τις ευπαθείς ομάδες. Εκεί κινδυνεύουμε, εκεί έχουμε το πρόβλημα. Αυτούς θέλουμε να προστατεύσουμε. Και γιατί λοιπόν ακολουθούμε όλα τα μέτρα αυτά για όλους εμάς? Για να αποφυγεί η διασπορά της μετάδοσης στην κοινότητα. Γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η διασπορά αυτή, τόσο περισσότεροι άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα κολλήσουν. Θέλουμε αυτό να καθυστερήσει. Δεν θέλουμε όλοι μαζί να κολλήσουν. Ο κύριος Κεφαλογιάννης από το ΑΠΕ. Ήθελα να σας ρωτήσω, κάνατε λόγο για κύκλους μετάδοσης στην κοινότητα και πολλοί συνάδελφοί σας δημοξιολόγοι λένε ότι ουσιαστικά δεν ξέρουμε πόσες μεταδόσεις υπάρχουν κάτω από το χαλί, χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση. Θέλετε να μας πείτε περίπου αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει, αν μπορείτε να κάνετε μια πρόβλεψη με κάποιο επιδημιολογικό μοντέλο, τι θα γίνει μετά από αυτές τις 2 εβδομάδες που επικαλείστε εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή τι θα γίνει αρχές Απριλίου? Νομίζω αυτό που πρέπει να περιμένουμε είναι να δούμε τα αποτελέσματα, να δούμε πόσα βαριά περιστατικά έχουμε. Σίγουρα πίσω από κάθε βαρύ, ξέρετε, τα βαριά περιστατικά είναι 3 με 5% των κρουσμάτων των συνολικών, και να κάνουμε υποθέσεις για το τι έχει γίνει στην κοινότητα. Σίγουρα θα μας βοηθήσει περισσότερο η καταγραφή, η συστηματική καταγραφή των σοβαρών, αλλά και των ατόμων που έχουν γρυπόδη συνδρομή στην κοινότητα, τα οποία έχουν κοροναϊό. Όταν θα έχουμε αυτά τα δεδομένα, θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για το τι γίνεται στην κοινότητα. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουμε είναι ότι έχουμε μερικά ορφανά κρούσματα, κρούσματα χωρίς πηγή έκθεσης. Έχουμε μια εικόνα ότι υπάρχει ο ιός στην κοινότητα και παίρνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προληπτικά μέτρα για να αποφύγουμε την ευρεία διασπορά του. Το ότι έχουμε 8 χτες, 10 σήμερα ορφανά κρούσματα δεν σημαίνει ότι έχουμε τεράστια διασπορά στην κοινότητα. Σημαίνει ότι υπάρχει διασπορά στην κοινότητα, η οποία μπορεί να αφορά αρκετές εκατοντάδες κρούσματα, όπως είπατε προηγουμένως. Αυτό δεν σημαίνει ότι πανικοβαλόμαστε. Υπάρχει πολύ περισσότερη διασπορά στην κοινότητα γρήπης αυτή την εποχή. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Έτσι, προσπαθούμε λοιπόν με ό,τι μέτρο έχουμε
να καθυστερήσουμε την είσοδο, το κύμα αυτής της νόσου στην πατρίδα μας, να συμπέσει όσο το δυνατόν λιγότερο με τη γρήπη, να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα βαριά κρούσματα, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες. Η κυρία Σουλάκη. Κύριε καθηγητά, ήθελα να σας ρωτήσω, αναφερθήκατε στο εξιτήριο που πήραν οι δύο πρώτοι ασθενείς που νόσησαν στη χώρα μας, η μητέρα με το παιδάκι. Σας βλέπω χαμογελάτε. Ναι, ναι, χαίρομαι γι' αυτό. Πολύ ευχάριστο. Ήθελα να σας ρωτήσω, αυτοί οι δύο ασθενείς είναι οι δύο πρώτοι θεραπευμένοι στην Ελλάδα? Ναι, είναι οι δύο πρώτοι θεραπευμένοι. Έχω και άλλα αισιόδοξα νέα από άλλους συναδέλφους και από την Αθήνα που έχουν αρνητικά τεστ, τα πρώτα τεστ, και με το δεύτερο τεστ και αυτοί θα μπορούν να πάρουν εξιτήριο. Βλέπουμε και εμείς αυτή την κατεξοχήν ήπια πορεία της νόσου. Φυσικά και ανησυχούμε και θλιβόμαστε με τα σοβαρά περιστατικά και ιδιαίτερα τα θανατηφόρα. Είναι άνθρωποι, δεν είναι περιπτώσεις νόσου. Είναι συμπολίτες μας οι οποίοι νόσησαν όπως αυτοί που νοσούν από γρήπη και πεθαίνουν κάθε χρόνο. Η κυρία Παπακοστοπούλου. Κύριε Τσιόδρα, μπορείτε να μας διευκρινίσετε λίγο τα ορφανά, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Είχαμε μείνει σε 4 ορφανά, τώρα μας λέτε 8, 8 και 10, 18. Όχι. 10 σύνολο. 10 σύνολο, ορφανά κρούσματα. Ορφανά, δηλαδή δεν έχει προσδιοριστεί σαφώς η αιστεία μετάδοση. Να σας πω ένα παράδειγμα, έτσι. Μιλάμε για ένα κρούσμα που δεν έχει σαφή αιστεία σε μια περιοχή της Βόρειας Ελλάδος. Σε αυτή την περιοχή της Βόρειας Ελλάδος όμως υπήρξε πριν μερικές εβδομάδες εισρωή μιας εκδρομικής μεγάλης ομάδας από τη Βόρεια Ιταλία. Άρα στην ουσία ένα κρούσμα που δεν έχει σαφή προέλευση μπορεί να προέρχεται από το χώρο της Βόρειας Ιταλίας και αυτό θα πιστοποιηθεί με ειδικές φυλογενετικές αναλύσεις που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα την επιδημία. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα real time. Μερικά τα μαθαίνουμε σε 7 μέρες, σε 10 μέρες. Σας λέω και πάλι, δεν έχει σημασία. Μην μένετε στον αριθμό. Να μείνουμε στο γεγονός ότι υπάρχει εξάπλωση, ότι πρέπει να προστατευτούμε όσο δυνατόν περισσότερο, ότι αυτή η εξάπλωση θα αυξηθεί με τις μέρες και τις εβδομάδες που έρχονται και όσο περισσότερα μέτρα και ατομική ευθύνη επιδείξουμε όλοι μας, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους μας. Και πάλι σας λέω, δεν αλλάζω το μήνυμα. Ο αυτοπεριορισμός με τα ήπια συμπτώματα είναι το σημαντικό μήνυμα. Επίσης δεν αλλάζω το μήνυμα. Εξακολουθεί να παραμένει ήπια νόσος. Το παιδάκι με τη μαμά θα μείνουν σπίτι και τις ώρες, δεν μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους κανονικά πλέον? Με τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουμε, φυσικά και μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους κανονικά. Η κυρία Πατραμάνη. Είπατε προηγουμένως ότι έχει στηθεί μηχανισμός διάγνωσης και για τα ίδια περιστατικά για να έχετε εικόνα τι γίνεται στη κοινότητα. Μάλιστα. Τι ακριβώς είναι αυτό? Είναι ένας μηχανισμός που χρησιμοποιούμε για τη γρήπη, ο οποίος εξετάζει ανθρώπους που πηγαίνουν με πυρετό και βήχα και ελέγχει ένα μέρος αυτών των ανθρώπων για το νέο κοροναϊό. Έτσι θα έχουμε τα δείγματά μας από τα νοσοκομεία, από τις σοβαρές πνευμονίες και νοσηλίες, που θα ξέρουμε τι ποσοστό από αυτούς έχει το νέο κοροναϊό και θα ελέγχουμε και τα περιστατικά από την κοινότητα, αντιπροσωπευτικό δείγμα, έτσι, δεν μπορεί να τους ελέγξει όλους, οι οποίοι θα πηγαίνουν στο γιατρό. Κανονικά, αυτοί με ήπια συμπτώματα που ανήκουν σε χαμηλού κινδύνου θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτική συνεννόηση. Δεν θέλουμε να μεταφέρουν τον ιό τους, το είπα προηγουμένως, για να έχουμε μια εικόνα του τι γίνεται εκεί. Θέλει λοιπόν με πολύ προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή, το σύστημα της κοινότητας, για να μην μεταδοθεί περαιτέρω η νόσος, πάντα συνεννόηση με το θεράποντα. Και σε εμάς ανήκει το σύστημα των νοσοκομείων. Μας ενδιαφέρουν τα νοσοκομεία για πολλούς λόγους. Στα νοσοκομεία έχουμε την εμπροστοφυλακή του συστήματος υγείας, τους συναδέλφους μου γιατρούς, οι οποίοι είναι στην εμπροστοφυλακή. Αυτούς θέλουμε να τους προστατέσουμε από την εξάπλωση της νόσου. Αυτούς θέλουμε να μην κολλήσουν για να μπορέσει να δουλέψει το σύστημα υγείας και να μην τη μεταδώσουν στις ευπαθείς ομάδες, στους ασθενείς μέσα στο νοσοκομείο. Άρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και λαμβάνεται ιδιαίτερη μέρημνα για να είναι αυτοί οι άνθρωποι προστατευμένοι να μην κολλήσουν την νόσο. Χειριζόμαστε πλέον κάθε πυρετό και βήχα ο οποίος έρχεται στο νοσοκομείο σε ειδικό χώρο διαλογής με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας να μην εκτεθούμε στην νόσο. Και φυσικά εκεί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή ο περιορισμός της διασποράς. Ο κύριος Νεγκής. Κύριε καθηγητά, όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε τις τελευταίες μέρες αρκετοί συμπολίτες μας πηγαίνουν και κάνουν ιδιωτικά εξέταση για τον κοροναϊό. Είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων και δεύτερον ενημερώνεται ότι για τα θετικά ή αρνητικά αυτά αποτελέσματα δεν έχετε και μια εικόνα της πορείας ενός? Ναι. Ενημερωνόμαστε για τα θετικά αποτελέσματα και είναι μέσα στη λίστα μας. Και πάλι θέλω να πω εδώ ότι δεν πρέπει να γίνει αφορμή αυτός ο ιός για εσκροκέρδεια σε βάρος ανθρώπων οι οποίοι νομίζουν ότι είναι αρνητικοί ενώ είναι στο χρόνο επόας της νόσου. Το είπαμε πολλές φορές στο παρελθόν, το ότι έχεις αρνητικό τεστ σήμερα δεν σημαίνει ότι θα έχεις την νόσο αύριο.
κανένα τεστ αυτή τη στιγμή στο χρόνο επόασης δεν σου δίνει πρόβλεψη για το αν θα κολλήσει ή όχι. Αυτό που σου δίνει πρόβλεψη για το αν θα κολλήσει ή όχι, αν τηρείς τα μέτρα υγιεινής και αν προφυλάσεις τον εαυτό σου με τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης, έτσι. Άρα μπορεί σε αυτό το διάστημα με το τεστ ο άλλος να είναι στη διάρκεια της επόασης και να μην το δίνει το τεστ. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό που λέτε. Η κυρία Βλεπάκη. Για να δούμε και το σε ποιο σημείο διασφορά στην κοινότητα βρισκόμαστε. Μπορείτε να μας πείτε τις περιοχές τις οποίες έχουμε τα επανά. Είναι κατεξοχήν στην περιοχή, τη Μητροπολιτική περιοχή της Αττικής. Άρα είναι περισσότερα εδώ, στην Αθήνα. Και θεωρώ ότι είμαστε ακόμα στην αρχή, δηλαδή με κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς που έκανα γίνονται εκατοντάδες τεστ, χθες έγιναν περισσότερα από 680 τεστ στην περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και είναι μικρός ο αριθμός των θετικών με βάση τα τεστ που έχουμε κάνει. Άρα θεωρώ ότι θα έχουμε καλύτερη εικόνα τις επόμενες μέρες, θεωρώ ότι έχει αρχίσει η εξάπλωση της νόσου στην πατρίδα μας, θεωρώ ότι είμαστε ακόμα στην αρχή και όσο καλύτερα αντιδράσουμε τόσο λιγότερα κρούσματα θα έχουμε. Ο κύριος Βενιζέλος. Κύριε καθηγητά, έχουμε μέχρι στιγμής 90 νεκρούς από τη γρήπη. Μάλιστα. Είναι βαρύς ο απολογισμός μέχρι τώρα. Έτσι. Και λέει ο ΔΥΟ ότι είμαστε σε μια τάση θετική, αλλά είναι υψηλή δραστηριότητα. Αυτό μπορεί να δείξει με κάποιο τρόπο την εξέλιξη που θα έχουμε και στο κοροναϊό. Ναι, είναι... Δεύτερον, η πληροφορία μου είναι ότι μέσα στους νεκρούς από τη γρήπη υπάρχει ένα ικανό ποσοστό Ρωμά. Ισχύει αυτό? Αυτό που ξέρω εγώ με βεβαιότητα, το δεύτερο δεν το ξέρω να σας το πω, αλλά το αυτό που ξέρω με βεβαιότητα να σας πω είναι ότι εξακολουθεί ένα 20% των ανθρώπων που πηγαίνουν να ελεγχθούν αυτή τη στιγμή, που είναι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή με γρήπη, είναι θετικοί. Άρα αυτό είναι, εξακολουθεί να είναι μεγάλο ποσοστό θετικότητας για ανθρώπους που έχουν τη γρυπόδη, όπως λέμε, συνδρομή, δηλαδή το σύμπτωμα του πυρετού και βήχα, και ελέγχονται για γρήπη και είναι θετικοί. Άρα η γρήπη δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ένας από τους λόγους που χαίρομαι που καθυστερήσαμε με τη μέχρι τώρα πολιτική μας και στρατηγική μας, η οποία θέλω να πω υιοθετείται και από άλλες χώρες. Είδατε η Δανία και η Νορβηγία σήμερα έκλεισαν τα σχολεία, η Βόρεια Ιρλανδία έκλεισε τα σχολεία. Ένας από τους λόγους που είχαν κλείσει και τα σχολεία και έκλεισαν και τα σχολεία είναι και αυτός, ότι θέλουμε να περιορίσουμε και τη διασπορά της γρήπης στην κοινότητα, να μην πέσουν αυτά τα δύο μαζί. Έχουμε πέσει στην ουρά της γρήπης. Θα συνεχίσει να μειώνεται η γρήπη και όσο μειώνεται η γρήπη τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα για το σύστημα υγείας μας να περιθάλψει ανθρώπους με κοροναϊό. Για τους Ρωμά... Είναι ικανοποιητικό ότι έχουμε... Όχι βέβαια. Φυσικά και όχι. Είναι πάντα... υψηλό και... Κοιτάξτε. Η γρήπη είναι ένας παγκόσμιος φωνιάς. Υπολογίζεται από 400-650.000 άτομα κάθε χρόνο πεθαίνουν από γρήπη σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα 90 κρούσματα στην Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι ελάχιστο μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Η γρήπη είναι εδώ κάθε χρόνο, είναι ένας ιός που αλλάζει, που μεταβάλλεται, που μεταλλάσσεται, που κάθε χρόνο κυκλοφορούν και άλλα στελέχη από κάποιους από τους τύπους. Είναι σημαντικό να φτάσουμε σε μεγάλα... σε πολύ μικρά νούμερα θανάτων. Θα το καταφέρουμε αυτό όσο πιο συστηματικά τηρούμε κανόνες όπως αυτοί που τηρούμε για τον νέο κοροναϊό και ελπίζω αυτό που θα κάνουμε με τον νέο κοροναϊό να γίνει και του χρόνου για τη γρήπη. Άρα, ναι, έχετε δίκιο, τα κρούσματα γρήπης εξακολουθούν να είναι πολλά, η γρήπη εξακολουθεί να συμπεριφέρεται σαν μια πολύ επικίνδυνη και θανατηφόρα ασθένεια για ανθρώπους υψηλών ηλικιών και αυξημένου κινδύνου. Η κυρία Μανουσάκη. Κύριε καθηγητά, πότε θα έχουμε τις πρώτες ενδείξεις για το πώς έχουν αποδώσει τα μέτρα που έχουμε πάρει μέχρι τώρα, το κλείσιμο, το καθολικό κλείσιμο των σχολείων και τα υπόλοιπα μέτρα που παίρνουμε σταδιακά. Πότε δηλαδή θα μπορούμε να πούμε ότι πράγματι σε κάποιον βαθμό ανακόψαμε ή καθυστερήσαμε? Και πάλι να ευχαριστώ για την ερώτηση. Πάλι εδώ να πω ότι το σημαντικότερο μέτρο που έχουμε ανακοινώσει μέχρι σήμερα δεν είναι ούτε το κλείσιμο των σχολείων, ούτε η αναστολή των μαζικών συγκεντρώσεων, ούτε αυτά που ανακοινώσαμε σήμερα. Το σημαντικότερο μέτρο, αυτό που ουσιαστικά θα περιορίσει τη διασπορά του ιού, είναι ο αυτοπεριορισμός των ατόμων με συμπτώματα ίωσης. Το πότε θα δούμε, θα είναι, τουλάχιστον θα μας πάρει 2 με 3 εβδομάδες ακόμα για να έχουμε μια καλή εικόνα του τι συμβαίνει. Ελπίζω να είναι χαμηλότερη από αυτή που βλέπουμε σε άλλες χώρες. Η κυρία Γορογιάννη. Η κυρία Μητσοτάκη, αναφέρεται ότι έχουμε 3 άτομα στην εντατική, άρα έχουμε άλλη μια εισαγωγή σήμερα. Πού βρίσκεται, αν μπορείτε να μας πείτε, σε ποιο νοσοκομείο νοσηλεύεται? Όχι, νομίζω να αποφύγω λεπτομέρειες τέτοιου τύπου. Θα μας πείτε και το μέσο όρο ηλικίας των κρουσμάτων, γιατί βλέπουμε ότι αυτοί που τουλάχιστον διασωληνώνονται είναι μέσες ηλικίες που τους χαρακτηρίζουν.
Έχω στοιχεία για το μέσο όρο ηλικίας των κρουσμάτων. Είναι μεγάλος για τα σοβαρά κρούσματα. Επειδή επηρεάζεται προς το παρόν από το εκδρομικό γκρουπ της Πάτρας, θα μου επιτρέψετε να μου δώσετε λίγες μέρες ακόμα για να είμαι πιο σαφής όσον αφορά. Γιατί το γκρουπ της Πάτρας είναι T1, T50. Να είμαστε πιο σαφείς για το τι συμβαίνει στον ελληνικό πληθυσμό. Πάντως, αυτό που λέτε είναι αλήθεια, ότι τα σοβαρά κρούσματα, και μπορώ να επικαλεστώ εδώ δεδομένα από τη γείτονα Ιταλία που έχει πάρα πολλά βαριά κρούσματα, είναι πολύ μεγαλύτερες ηλικίες από αυτά που έχουν ήπια συμπτωματολογία. Αυτό υπάρχει και στην Ελλάδα, ότι τα σοβαρά και νοσηλευόμενα έχουν μεγαλύτερη ηλικία, αλλά δώστε μου λίγο χρόνο ακόμα να σας πω με βεβαιότητα δεδομένα. Είναι τουλάχιστον μια 20ετία η μέση ηλικία που, στα κρούσματα της Ιταλίας των σοβαρών σε σχέση με τα ελαφρά. Ο κύριος Δεμετζόγλου. Κύριε καθηγητά, επειδή νομίζω ότι το περιμένατε την κήρυξη της πανδημίας από τον ΠΟΗ. Το είχαμε πει κιόλα, θυμάσαι. Το περιμένατε θετικά. Τι αλλάζει πρακτικά σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο? Για μας δεν αλλάζει κάτι. Για μας δικαιολογεί τις δράσεις μας, οι οποίες μπορεί να σας φαίνονταν υπερβολικές, αλλά για μας ήταν μια βεβαιότητα ότι θα ανακηρυχθεί η πανδημία από τον ΠΟΗ και επιβεβαιώνει αυτό που όλοι περιμέναμε. Θεωρώ ότι υπήρξε μια καθυστέρηση στο να ανακηρυχθεί η πανδημία, αλλά πιέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από την ταχύτατη διασπορά και άνοδο του επιδημικού κύματος στην Ευρώπη. Βλέπετε ότι αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται αυτή τη στιγμή και στις ΗΠΑ. Θέλει πάρα πολύ προσοχή στο πώς θα το χειριστούμε, γιατί ο όρος πανδημία έχει μέσα του έναν πανικό. Και εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια επιδημία φόβου και πανικού στους πολίτες. Τα μέτρα που παίρνουμε είναι υπερβολικά, αφορούν τις συναθρήσεις, αλλά προσπαθούν να περιορίσουν μια νόσο η οποία είναι επικίνδυνη όχι για το μείζωνα πληθυσμό αλλά για τις μεγάλες ηλικίες. Θέλει λοιπόν προσοχή. Ο όρος πανδημία, και νομίζω ένας από τους λόγους που καθυστερούσε και ο ΠΟΗ να τον ανακηρύξει πανδημία, ήταν το φοβόταν το κοινωνικό, το οικονομικό και το πολιτικό κόστος. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Νομίζω ότι είναι ο όρος πανδημία, μέσα του έχει την εγγενή συσχέτιση με κάτι πάρα πολύ βαρύ και κάτι πάρα πολύ κακό. Βγήκαν αμέσως μετά και είπαν μπορούμε ακόμα να το περιορίσουμε. Θεωρώ ότι αυτά που κάνουμε θα το περιορίσουν, αλλά θα πρέπει να μας μείνει στο μυαλό ότι ο ιός αυτός από την αρχή συμπεριφέρεται σαν πανδημικός ιός. Η κυρία Σπαγαδόρου. Κύριε καθηγητά, αναφέρεται πολύ συχνά εδώ και μέρες αρκετές τη λέξη αυτοπεριορισμός. Πολύ σωστά, αλλά γνωρίζουμε όλοι πόσο δύσκολα τελικά αυτοπεριοριζόμαστε στην Ελλάδα, πόσο δύσκολα πειθαρχούμε. Και αναρωτιέμαι ποια θα είναι τα επόμενα μέτρα σας που θα εισηγηθείτε αναφορικά με το κλείσιμο κάποιων μονάδων, κέντρων υγείας, δημόσιων φορέων κτλ. Και έτσι πραγματικά θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας για το πώς ξέφυγε η κατάσταση στην Ιταλία. Θα είχε ενδιαφέρον να το πω. Άργησαν τα προληπτικά μέτρα, υποτίμησαν την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι νομίζω ότι έχουν πάρθει τα περισσότερα από τα μέτρα που μπορεί να πάρει κανείς για τον περιορισμό των κοινωνικών συναθρήσεων, αυτά που ονομάζονται μέτρα αποστασιοποίησης. Φυσικά και πρέπει να λειτουργήσει το κράτος, φυσικά και πρέπει να λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Είδατε στην Ιταλία, άφησαν ανοιχτά μόνο τα καταστήματα τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία. Θεωρώ ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ σε αυτό το μέσο, ούτε σε αυτό το μέτρο. Θεωρώ ότι με αυτά τα μέτρα που έχουμε πάρει θα περιορίσουμε την επιδημία. Θα δούμε όμως. Και πρέπει να ευελπιστούμε για το καλύτερο. Θεωρώ ότι μας δίνεται χρόνος να αντιδράσουμε ώστε να τον καλύτερα σαν σύστημα υγείας. Δεν θεωρώ ότι θα χρειαστεί να πάρθουν πολλά περισσότερα μέτρα. Τώρα, όσον αφορά το τι έγινε στην Ιταλία, νομίζω κάθε χώρα στην οποία ξεφεύγει αυτός ο ιός αξιολογεί εκ των υστέρων αν υποτιμήθηκε στην αρχή ή όχι. Ένα από τα δύσκολα πράγματα στην Ιταλία, για το οποίο μπορούν να μιλήσουν καλύτερα οι Ιταλοί συνάδελφοι, είναι αυτές οι αποκεντρωμένες διοικήσεις που έχουν διαφορετικές διοικήσεις, έχουν αρκετές περιφέρειες, η οποία κάθε μία έχει τη δικιά της διοίκηση, και σίγουρα υπήρξε η υποτίμηση της νόσου σε επίπεδο γενικού πληθυσμού. Αυτό δεν θέλω να γίνει στην Ελλάδα. Θέλω ο κόσμος να το πάρει στα σοβαρά. Θέλω οι άνθρωποι να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να μην να αποφεύγουν όσο δυνατόν την ευκαιρία μετάδοσης της νόσου σε άλλους. Έχουμε πει ότι με μαθηματικά μοντέλα ένα 70% αν μπορέσει και περιορίσει τη διασπορά, θα έχει πολύ μεγάλο όφελο στην κοινωνία σου. Εγώ παρακαλώ αυτό το 70 να γίνει 80, 90, 100% ή δυνατόν για τον Έλληνα. Να το δούμε όλοι με αίσθημα ευθύνης και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας αλλά και τους μεγαλύτερους ηλικίας συνανθρώπους μας. Πρέπει να φύγω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.